Ηλία Σιακαντάρη, ερχόμαστε τώρα κυρίες και κύριοι στις εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ που είναι ραγδαίες. Λίγες ώρες λοιπόν πριν το κρίσιμο Εθνικό Συμβούλιο, το κόμμα εμφανίζεται διχασμένο. Ο Γιώργος Παπανδρέου στο Πολιτικό Συμβούλιο κατέθεσε νέα πρόταση, σύμφωνα με την οποία η ανάδειξη νέας ηγεσίας θα γίνει από τη βάση και πριν από τις εθνικές εκλογές, μετά όμως την ολοκλήρωση του PSI και της Δανειακής Σύμβασης. Με το χρονοδιάγραμμα αυτό φαίνεται ότι διαφωνεί ο Ευάγγελος Βενιζέλος και τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου που τον στηρίζουν αποφάσισαν να μην πάρουν θέση στη συνεδρίαση και να μιλήσουν όλοι στο Εθνικό Συμβούλιο, με συγχωρείτε, το Σαββατοκύριακο. Σκηνικό ρήξης διαμορφώνεται στο ΠΑΣΟΚ με απρόβλεπτες συνέπειες για τη συνοχή του κόμματος. Γιώργος Παπανδρέου και Ευάγγελος Βενιζέλος μίλησαν πριν από το Πολιτικό Συμβούλιο χωρίς να τα βρουν, αφού ο Υπουργός Οικονομικών δεν αποδέχτηκε σε πρώτη φάση την πρόταση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ για εσωκομματικές εκλογές στις 11 ή στις 18 Μαρτίου. Ο Γιώργος Παπανδρέου πρότεινε η διαδικασία εκλογής Προέδρου να γίνει πριν από τις εθνικές εκλογές με βάση το καταστατικό και συνέδριο τον Ιούνιο του 2012. Εθνική ευθύνη ορίζει και τις ευθύνες όλων μας, στελεχών και μελών του κινήματός μας. Η πρόταση που θα υποβάλω λαμβάνει υπόψη αυτή τη θεμελιώδη αρχή. Το λόγο πήραν και άλλα μέλη του Συμβουλίου, ενώ ένα από αυτά είπε ότι ξεκίνησε η διάσπαση του ΠΑΣΟΚ. Όλοι που ακούω ότι θα βάλουν υποψηφιότητα να μαζέψουν υπογραφές που προβλέπει το καταστατικό. Ναι, ας πάνε να μαζέψουν τις υπογραφές, να γίνουμε μπάχαλο. Οι εθνικές εκλογές θα γίνουν προς το τέλος Απριλίου. Το πρωί, 7 υφυπουργοί με επιστολή τους τόνισαν ότι αν χρειαστεί, οι εκλογές να γίνουν και το 2013. Θεωρούμε ότι στην παρούσα φάση είναι ανάγκη η χώρα να προχωρήσει με την κυβέρνηση Παπαδήμου και μετά την υπογραφή της νέας δανειακής σύμβασης στην υλοποίηση των αναγκαίων διαρθρωτικών αλλαγών για να μπει η χώρα σε πορεία ανάκαμψης. Στην πορεία αυτή, ρόλο θεματοφύλακα μπορεί και έχει χρέος να επιτελέσει η κοινοβουλευτική ομάδα του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος, αποτρέποντας τις μικροκομματικές στρατηγικές, έχοντας ως ορίζοντα ακόμη και τον Οκτώβριο του 2013, εφόσον χρειαστεί. Όμως και ο Γιάννης Ραγκούσης ζητά εκλογές μετά το PSI, χαρακτηρίζοντας τους στόχους της κυβέρνησης Παπαδήμου στόχους του ΠΑΣΟΚ. Η εκλογή Προέδρου με τη συμμετοχή των πολιτών, σήμερα που το ΠΑΣΟΚ αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη κρίση εμπιστοσύνης των πολιτών απέναντί του, είναι όχι απλώς μια καταστατική υποχρέωση, αλλά η μόνη ενδεχομένως πιθανότητα το ΠΑΣΟΚ να αντέξει, να επιβιώσει. Η Νέα Δημοκρατία δεν θα επιτρέψει στις εσωκομματικές σκοπιμότητες του ΠΑΣΟΚ να καθορίσουν το μέλλον της χώρας, λέει ο Γιάννης Μιχελάκης. Το κομματικό πάνω από το εθνικό, αλλά και σε βάρος του εθνικού συμφέροντος. Αυτό αποκαλύπτει η επιστολή 7 στελεχών του ΠΑΣΟΚ και της κυβέρνησης. Και αυτό αποτελεί μνημείο απίθμενου πολιτικού θράσους. Απαιτούν ευθέως να καταστρατηγηθεί η συμφωνία των πολιτικών αρχηγών υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, να προταχθούν οι διαδικασίες εκλογής νέου Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και να τους δοθεί χρόνος έτσι ώστε να μην ναρκοθετηθεί, όπως οι ίδιοι λένε, το μέλλον του κόμματός τους. Ο Γιώργος Παπανδρέου είδε τελικά χθες τον Πρωθυπουργό και σήμερα τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Πρώτη προτεραιότητα, χωρίς δεύτερες σκέψεις, χωρίς άλλες σκοπιμότητες, είναι να υπηρετήσουμε το εθνικό συμφέρον. Το εθνικό συμφέρον που σήμερα είναι να κλειδώσουμε μια ιστορική συμφωνία που καταφέραμε τον Οκτώβριο πριν από λίγους μήνες. Μια ιστορική συμφωνία που πρώτα απ' όλα θα συμβάλλει στο να άρουμε μεγάλα βάρη από την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό, αλλά να βάλουμε και βάσεις, καινούριες βάσεις σε αυτή τη χώρα. Ο Στέφανος Τζουμάκας μίλησε για την υποψηφιότητά του στον Sky. Θα είστε υποψήφιος? Μα έχω πει από χθες. Τι έχετε και πει? Είμαστε με αυτή την πλατφόρμα. Ναι. Ενάντια στην ελεύθερη πολιτική. Με επικεφαλής εσάς. Ναι. Είμαστε πάρα πολλοί που θα είμαστε μαζί. Ναι, κάποιος πρέπει να είναι μπροστά, δεν είμαστε φυσικά πάρα πολλοί. Αυτό το είπα, θα το κάνουμε στις διαδικασίες του ΠΑΣΟΚ. Άρα θα καταθέσει υποψηφιότητα. Μάλιστα. Κινδυνεύει η χώρα. Έχουμε φτάσει στο όριο σε μια πολύ δύσκολη στιγμή. Να κάνουμε αυτοκριτική, αλλά πρέπει να δούμε πρώτα την ολοκλήρωση της ανάνυψης του ασθενούς. Δεν υπάρχει κόμμα και βάζουν όλοι θέμα ηγεσίας. Είναι παράδοξο. Σύνδεση λοιπόν τώρα με τον Χρήστο Κούτρα. Χρήστο, είναι εκρηκτικό το κλίμα στο ΠΑΣΟΚ. Να δούμε ένα-ένα τα δεδομένα. Πρώτα απ' όλα το κλίμα που επικράτησε μέσα στο Πολιτικό Συμβούλιο σε μια συνεδρίαση που τελείωσε πριν ξεκινήσει, θα έλεγα. Διέρχεσε μόνο 50 λεπτά. Έτσι, και δεν θυμάμαι άλλο Πολιτικό Συμβούλιο να έχει διαρκέσει τόσο λίγο σία. Πρέπει να σου πω ότι ο κύριος Παπανδρέου, σύμφωνα με τις πληροφορίες, μπήκε μέσα και ήταν επιθετικός. Απευθύνθηκε και επέκρινε κάποια στελέχη, χωρίς να τα κατονομάσει βεβαίως, ότι διαστρεβλώνουν τις θέσεις του με διάφορα SMS και διαρροές προς τον τύπο. Ναι. Και έφερε ως παράδειγμα το προηγούμενο Πολιτικό Συμβούλιο. Στη συνέχεια είπε τη θέση του, δηλαδή εκλογές από τη βάση πριν τις εκλογές και μετά την ολοκλήρωση της Δανειακής Σύμβασης και το PSI. Εκεί λοιπόν ο κύριος Παντελής Οικονόμου σηκώθηκε.
ενημερώθηκε. Είπε ο κύριος Οικονόμου ότι πρόεδρε συμφωνούμε με την άποψή σου. Για να πάρουν το λόγο τότε ο κύριος Κουκουλόπουλος, ο κύριος Αντωνίου και ο κύριος Σαλαγιάννης, οι οποίοι επιφυλάχθηκαν να απαντήσουν αύριο επί της προτάσεως. Αυτό πυροδότησε την έκρηξη του κυρίου Παναγκοτακόπουλου, του κυρίου Πανταζή και της κυρίας Κοπά και έκαναν μια σκληρή κριτική προς αυτά τα τρία στελέχη λέγοντας ότι απαξιώνουν το όργανο. Αυτό είναι το σκηνικό. 50 λεπτά έφταναν για να υπάρχει αυτό το σκηνικό. Έχει σημασία αυτό που αναφέρθηκε και στο βίντεο της Πινελόπης, ότι κάποιος στέλεχος του Πολιτικού Συμβουλίου κατεβαίνοντας παρατήρησε ότι ξεκίνησε η διάσπαση του ΠΑΣΟΚ. Ναι. Χρήστο, είχαν προηγηθεί τηλεφωνικές επικοινωνίες όμως μεταξύ του Γιώργου Παπανδρέου και του Ευάγγελου Βενιζέλου. Τι ξέρουμε για αυτές? Λοιπόν, οι πληροφορίες λένε ότι ο κύριος Παπανδρέου με τον κύριο Βενιζέλο επικοινώνησαν δύο φορές. Ναι. Δεν κατάφεραν να τα βρουν ως προς το χρονοδιάγραμμα. Ο κύριος Παπανδρέου έκανε πίσω στο θέμα της εκλογής αρχηγού πριν τις εκλογές. Έλεγε την προηγούμενη τοποθέτησή του να υπάρχει διαρχία και να εκλεγεί ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ μετά τις εθνικές εκλογές. Έκανε ένα βήμα πίσω. Ο κύριος Βενιζέλος θεωρεί ότι το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα δεν εξυπηρετεί ούτε τη χώρα ούτε την παράταξη, καθώς θα υπάρχει ένας προεκλογικός αγώνας 2,5 περίπου μηνών, όπου θα πρέπει οι υποψήφοι, που είναι και πρωτοκλάσσα τα στελέχη της κυβέρνησης Παπαδήμου, να ασχολούνται παράλληλα με τη δανειακή σύμβαση, με το PSI και με το τι γίνεται στο κόμμα. Άρα θα τον δούμε να επιμένει στις άμεσες διαδικασίες, πράγμα που έχει πει και προτού αλλάξει η χρονιά, έτσι, στα τέλη του Δεκέμβρη. Πριν να σου πω ότι ο κύριος Παπανδρέου μίλησε και με την κυρία Διαμαντοπούλου και τον κύριο Λοβέρδο, εξ όσων γνωρίζω. Και μάλιστα ο κύριος Λοβέρδος και η κυρία Διαμαντοπούλου συμφωνούν με το χρονοδιάγραμμα, με το πλαίσιο που έθεσε ο κύριος Παπανδρέου. Τώρα, το τι θα κάνει ακριβώς ο κύριος Βενιζέλος είναι θολό. Περιμένουν όλοι να δουν αύριο την ομιλία του στο Εθνικό Συμβούλιο. Εκεί θα τοποθετηθεί. Επί της ουσίας, ο κύριος Βενιζέλος έχει συγκεκριμένες διεξόδους. Πρώτη διέξοδος, να αποδεχθεί την πρόταση του κυρίου Παπανδρέου. Δεύτερη διέξοδος, να καταθέσει μια δικιά του πρόταση προς ψήφιση στο Εθνικό Συμβούλιο. Και τρίτη διέξοδος, η οποία κυκλοφορεί εδώ και αρκετές μέρες, η οποία αναφέρει ότι αν ευτελιστεί η διαδικασία και αν θεωρηθεί ότι γίνεται κακό στα συμφέροντα της χώρας, ο κύριος Βενιζέλος να επιλέξει μια γραμμή η οποία θα λέει ότι δεν θα είναι ο ίδιος υποψήφιος για την αρχηγία του ΠΑΣΟΚ, κρατώντας την Αντιπροεδρία και το Υπουργείο των Οικονομικών. Όλα τα σενάρια λοιπόν ανοιχτά ως προς τη στάση που θα τηρήσει ο κύριος Βενιζέλος κατόπιν όλων αυτών. Πέρα από αυτό, αύριο τι περιμένουμε στο Εθνικό Συμβούλιο, Χρήστο? Αύριο περιμένουμε καταρχάς μια σκληρή σύγκρουση. Και το λέω αυτό γιατί, εξ όσων γνωρίζω, η ομιλία του κυρίου Παπανδρέου θα είναι σκληρή. Την γράφει ο ίδιος, δεν έχει, μετά τις σκέψεις που είχε. Οι πληροφορίες λένε ότι θα είναι μια σκληρή ομιλία του κυρίου Παπανδρέου. Θα κάνει έναν απολογισμό, θα απευθύνεται όχι μόνο στο κόμμα, αλλά και στην κοινωνία, αυτό που θέλει να κάνει ο κύριος Παπανδρέου το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και όλοι, αρκετοί, περιμένουν την ομιλία του κυρίου Βενιζέλου. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο άγχος, αν θέλεις, ας το πω έτσι, για το πώς θα τοποθετηθεί η κυρία Βάσο Παπανδρέου, ο κύριος Ρέπας, διάφορα στελέχη ως προς τις διαδικασίες και ως προς το χρονοδιάγραμμα. Ίσως κάποιοι πιο ψύχρεμοι, παρά το σκηνικό κρίσης που υπάρχει αυτή τη στιγμή, λένε ότι ίσως βρεθεί μια συμβιβαστική λύση κάπου στη μέση μετά από διαβουλεύσεις που ίσως προκύψουν και εντός της νύχτας. Πάντως καταλαβαίνουμε, Χρήστο, ότι δεν είναι εύκολο να διακρίνει αυτή τη στιγμή κανείς στο ΠΑΣΟΚ τάσεις, συμμαχίες. Είναι όλα πάρα πολύ ρευστά. Αν μιλήσουμε για τους πρωτοκλασσάτους και τους υποψήφιους, τέλος πάντων, τους φερόμενους ως υποψήφιους για την προεδρική καρέκλα, στην παρούσα φάση μπορούμε να πούμε εκείνους που λένε να γίνουν εσωκομματικές διαδικασίες μετά τη δανειακή σύμβαση και το PSI. Αυτό είναι διάκριτο, ναι. Ναι, βλέπε Λοβέρδος, Χρυσοχοΐδης, Διαμαντοπούλου, Ραγκούσης, αυτά τα στελέχη. Και τον κύριο Βενιζέλο απ' την άλλη, ο οποίος λέει ότι θα πρέπει να γίνουν και αρκετοί βουλευτές, όχι μόνο τον κύριο Βενιζέλο, υπάρχουν και αρκετοί βουλευτές σε αυτό το κλίμα, ότι οι διαδικασίες πρέπει να γίνουν γρήγορα. Για το κλίμα που έχει διαμορφωθεί, απλώς να σου πω ότι στέλεχος το οποίο συναντήθηκε χθες το βράδυ με τον κύριο Παπανδρέου και είχε μακρά συνομιλία μαζί του, έλεγε, παρατηρώντας το γρήγορο που επιδιώκουν κάποιοι στο ΠΑΣΟΚ, ότι πρόκειται περί ρεσάλτο. Μάλιστα. Λοιπόν, θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον Σαββατοκύριακο αυτό για τις εξελίξεις μέσα στο ΠΑΣΟΚ. Σε ευχαριστώ πολύ, Χρήστο Κούτρε, και καλησπέριζω εδώ την Κατερίνα Ακριβοπούλου. Κατερίνα, το ένα πόκερ, αυτό στο κομμάτι της οικονομίας και της ανταλλαγής των ομολόγων, στο άλλο πόκερ, επίσης πολύ σκληρό, στο ΠΑΣΟΚ. Πώς βλέπεις τις εξελίξεις? Με εμπλοκή και με μπλόφες και στα δύο παιχνίδια, έτσι. Λοιπόν, πώς διαμορφώνεται το τοπίο, λοιπόν, το πρώτο εύλογο ερώτημα. Καταρχάς, είναι σκηνικό ρήξης, το είπατε ξεκάθαρα και με τον Χρήστο, το δείχνουν και οι εξελίξεις. Και νομίζω αύριο αυτή η συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ θα είναι μια ιστορική συνεδρίαση πλην απρόπτου. Είναι σκηνικό ρήξης το σκηνικό στο ΠΑΣΟΚ. Ο Παπανδρέου και εσύ είναι αυτό,
ακολουθώντας τη γνώριμη και προσφυλή τους μέθοδο της μπλόφας και της παρελκυστικής τακτικής, αγόρασε κι άλλο χρόνο και μπλόκαρε και πάλι το βασικό του αντίπαλο που είναι ο Βενιζέλωσια. Άλλαξε με το χρονοδιάγραμμα. Φαίνεται να υπαναχώρησε ως προς τη διαρχία, αλλά το ότι δεν θα είναι ο ίδιος υποψήφιος, καθαρό, δεν το έχουμε και το σημειώνουμε αυτό. Η πρότασή του νομίζω ότι παγιδεύει πάλι το Βενιζέλο, λοιπόν. Το παγιδεύει από το καλοκαίρι τον Υπουργό Οικονομικών. Του βάζει τη μία πεπονόφλουδα μετά την άλλη. Ο Βενιζέλο συνήθως την πατάει, κατά τη γνώμη μου. Και τώρα του πετάει και πάλι τον μπαλάκι, ενώ τον έχει ήδη εγκλωβισμένο, έτσι. Δηλαδή, τι εννοείς? Γιατί ο κύριος Βενιζέλος είναι εγκλωβισμένος, αν θες, και σε μία συγκεκριμένη θέση που έχει πάρα πολύ μεγάλες ευθύνες. Είναι αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και είναι υπουργός οικονομικών στην πιο κρίσιμη φάση της διαπραγμάτευσης για να γλιτώσει η χώρα από τη χρεοκοπία. Γι' αυτό ακριβώς, σε αυτό τον εγκλωβισμό αναφέρομαι και εγώ και στη μεγαλύτερη διεύρυνσή του, αν θέλεις. Δηλαδή, είναι στη θέση που είναι, όπως λες. Mm-hmm. Αν δεχθεί την πρόταση Παπανδρέου και μείνει, θα υποστεί περαιτέρω φθορά, που θα είναι όλη η φθορά πια. Στην πιο κρίσιμη φάση κιόλας των διαπραγματεύσεων. Για το PSI και όχι μόνο. Αν φύγει, θα έχει φανεί ότι λιποτακτεί. Θα χρεωθεί ο ίδιος τη διάσπαση, πιθανότατα. Αν κάνει το τρίτο σενάριο που έλεγε πριν ο Χρήστος ο Κούτρας, τότε θα έχει κάνει αυτό το οποίο επιδιώκει ο Παπανδρέου από την αρχή. Να το βγάλει στην άκρη από την αρχηγία. Όπως καταλαβαίνεις, με αυτές τις συνθήκες, στο ΠΑΣΟΚ, σε καμιά περίπτωση, Σία μου, δεν μπορούν να είναι πλέον όλοι μαζί. Θεωρώ ότι η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει, οι συνθήκες διάλυσης έχουν αρχίσει να διαμορφώνονται και χρειάζεται κάτι πολύ ισχυρό. Και το λέμε για τις ανάγκες της κουβέντας περισσότερο, για να τα ανατρέψει όλα αυτά, έτσι. Είναι ένας φόβος που υπάρχει από πολλά στελέχη και που διατυπώνεται πλέον και δημοσίως εδώ και αρκετό καιρό αυτός, Κατερίνα. Ακριβώς, και τώρα, στοιχεία. Οι υπόλοιποι δελφίνοι. Κοίταξε, οι υπόλοιποι δελφίνοι, το είπε και ο Χρήστος ξεκάθαρα πριν, θα περιμένουν καταρχάς και πρωτίστως και κυρίως αύριο το Βενιζέλο. Τώρα, τα σενάρια που ακούγονται, όπως ξέρεις και εσύ από νωρίς, είναι πολλά, έτσι. Από το ότι όλα είναι τεχνητά. Αυτή η σύγκρουση, ας πούμε, είναι ψεύτικη. Αγγίζουν και την επιστημονική φαντασία. Βεβαίως, όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Λοιπόν, ακούγεται τα πάντα, όπως ξέρεις. Λοιπόν, όλα είναι τεχνητά, είναι το ένα σενάριο για να αδειάσει ο ένας τον άλλον. Ότι είναι μαϊμού αυτή η κόντρα με τον Βενιζέλο για να στριμώξουν τον Λοβέρδο. Ότι είναι η Διαμαντοπούλου στο κόλπο του αδειάσματος του Βενιζέλου. Και πάει λέγοντας που δεν αξίζει τον κόπο, νομίζω, να τα παρουσιάσουμε όλα, αλλά να επισημάνουμε μόνο το εξής. Δεν έχει σημασία τι ισχύει και αν ισχύουν αυτά τα σενάρια ή δεν ισχύουν. Και μόνο το γεγονός ότι κυκλοφορούν τέτοια σενάρια δείχνει την κατάσταση διάλυσης στο ΠΑΣΟΚ. Αυτό είναι το θέμα. Και αν το PSI θα κρίνει και το θέμα ηγεσίας στο ΠΑΣΟΚ, λοιπόν, εκτός από το παρόν και το μέλλον της χώρας, Ία μου, τότε, λέω τώρα λίγο πιο διασταλτικά, θα μπορούσε να δει κανείς τα πράγματα και από μια άλλη οπτική, να κάνει μια δεύτερη ανάγνωση, δηλαδή, ενδεχομένως, που διαφέρει και όπως δείχνουν τα πράγματα, ίσως θα πρέπει να δούμε λίγο την κατάσταση και από μια έτσι, δεύτερη ματιά, ίσως τα πράγματα να μην είναι τόσο άσχημα όπως παρουσιάζονται πρωτίστως σήμερα και στα δύο επίπεδα. Δηλαδή, αυτές οι εμπλοκές μπορεί να αποβούν προς όφελος της χώρας, αν το δούμε αλλιώς, αν μειωθεί ενδεχομένως το χρέος, αλλαγή σκηνικού και στα δύο επίπεδα, να μειωθεί ενδεχομένως το χρέος και να απαξιωθεί. Και όλο αυτό γιατί θα είναι απαρχή εξελίξεων. Ό,τι γίνει στο ΠΑΣΟΚ θα συμπαρασύρει πολλά πράγματα. Λοιπόν, και να απαξιωθεί έτσι το χρεοκοπημένο και το επιζήμιο για τη χώρα κομματικό μοντέλο, έτσι όπως το έχουμε ζήσει επί δεκαετίες, που έχει στοιχειώσει χώρα, ανθρώπους και μοίρα. Έτσι, αυτό, σε ευχαριστώ πολύ, Κατερίνα.